Πάμε. Πάμε να δούμε τι λέει ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη. Ναι, ο Φίμος Παπαδάκης, ο οποίος λέει ότι ζήσαν έναν εφιάλτη μαζί με τον πατέρα του, τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς η φωτιά περικύκλωσε το σπίτι τους, το πατρικό τους, και μάλιστα και οι δύο προσπαθούσαν να σώσουν το σπίτι. Πάμε το να ακούσουμε. Δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές, και μάλιστα εμείς οι κάτοικοι της Πεντέλης, εγώ και η οικογένειά μου, οι άνθρωποι που πονάμε τον τόπο αυτόν, που έχουμε δει την Πεντέλη να καίγεται πολλές φορές, εγώ ήμουνα εκεί, προσπάθησα να σώσω το σπίτι των γονιών μου, θα τα πούμε σε λίγο. Ανησυχήσαμε πολύ και για σένα, το ξέρω, και το ξέρεις. Ξέρω, αλλά όλοι οι κάτοικοι ήμασταν μια αγροθιά, μαζί με τους εθελοντές, μαζί με την αστυνομία, με τους πυροσβέστες, και κάναμε ό,τι μπορούσαμε όλοι. Δυστυχώς όμως ο απολογισμός είναι τραγικός. Πάνω απ' όλα, πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Πολλά σπίτια επίσης υπέστησαν ζημιές ανεπανόρθωτες. Και ένα πράσινο που πλέον δεν υπάρχει στην Πεντέλη και δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει στην Αττική. Εγώ, Μάριον, ήμουν εδώ στο γραφείο μέσα όταν ξέσπασε. Μαζί ήμασταν. Πηγαλιά, ναι. Μαζί ήμασταν. Ενημερώθηκα πως υπάρχει φωτιά στην Πεντέλη και αμέσως η σκέψη μου πήγε στους γονείς μου, στο πατρικό μου. Και θεώρησα αυτονόητο ότι πρέπει να φύγω και να πάω εκεί. Η φωτιά εκείνη την ώρα βρισκόταν μακριά από το σπίτι μας. Βρισκόταν στην περιοχή Ντράφη, Παλίνη, προς εκεί. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι τώρα μπροστά από το σπίτι. Και μπροστά και μέρος στον κήπο του σπιτιού. Ακριβώς. Η φωτιά ερχότανε, έφτασε σε εμάς, όπως βλέπουμε στις εικόνες, γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Μας απομάκρυναν οι αστυνομικοί και πολύ σωστά, γιατί η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής προέχει. Και μετά από λίγη ώρα επιστρέψαμε, αντικρίσαμε αυτές τις εικόνες. Είχε φτάσει φωτιά στο... Είχε φτάσει στα 5 μέτρα, δηλαδή, από το κυπάκι. Αυτό τώρα που βλέπουμε είναι το δικό σου αυτοκίνητο. Ακριβώς. Είναι. Και είναι ο φράκτης και απ' έξω ακριβώς φωτιά. Βέβαια, ήταν οι ρηπές των ανέμων τόσο ισχυρές που πετούσαν τις κάφτρες παντού. Το κυπάκι έπαιρνε συνέχεια, πήγαινα με κουβάδες, έσβηνα, ξαναέπαιρνε, ξαναέσβηνα. Αυτό συνέβαινε για 5 ώρες περίπου. Μαζί κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους εθελοντές που έφτασαν στο σημείο και μας βοήθησαν. Ήταν εφιάλτης, Μάριο. Πες μου το συνέστημα εκείνη την ώρα. Κοίτα. Βρίσκεσαι σε σοκ εκείνη την ώρα. Ξέρω από νωρίτερα, μιλούσαμε συνέχεια, προσπαθούσε να μας δίνει και εμάς έτσι το τι συμβαίνει. Ξέρω ότι η μητέρα σου είχε φύγει, είχε πάρει τα σκυλιά. Παιδιά, και το λέω αυτό και να σταθούμε σε αυτό. Ναι, τα σκυλιά δεν τα εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Πήρε η μαμά σου τα σκυλιά, έφυγε από το σπίτι και μείνατε εσείς να ελέγχετε λίγο την κατάσταση όπως μας το περιγράφεις. Ποτίζαμε το σπίτι ολόκληρο, μπρος πίσω με τις μάνικες. Ο φόβος ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Ωστόσο, εκείνη την ώρα οφείλεις να παραμείνεις ψύχρεμος. Είχαμε και τη βοήθεια των εθελοντών. Ήταν μια κατάσταση εφιαλτική, Μάριον. Λοιπόν, εύχομαι να μην το ζήσει ξανά κανείς, αλλά δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Είναι η τρίτη φορά που το ζείτε εσείς πάντως, Φίβο. Στην Πεντέλη εμείς μένουμε από το 98. Το 98 ήταν η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης. Το 2009 τα ίδια. Και πριν από 2 μέρες ξανά δυστυχώς τα ίδια, σε μια περιοχή αναδασωτέα, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν ένα δάσος σπάνιας ομορφιάς. Τα τελευταία χρόνια τα πευκάκια άρχισαν και μεγάλωναν, αλλά δυστυχώς πάνε και αυτά, πλέον είναι κρανίου τόπος η Πεντέλη ξανά.